Έχουμε δηλώσει κατηγορηματικά την αντίθεσή μας στη διαδικασία ψήφισης ενός νομοσχεδίου Καρμανιόλα για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Επομένως, αυτό θέλουμε να το δηλώσουμε στην αίθουσα αυτή, να καταγγείλουμε τη διαδικασία και ταυτόχρονα να πούμε το εξής. Θέλουμε να εφαρμοστεί ο κανονισμός. Επομένως, όπως και εσείς αναγνώσατε, σύμφωνα με το άρθρο 109, παράγραφος 6, θέλουμε να φτάσουμε στο μέγιστο χρόνο της συζήτησης, δηλαδή τις 10 ώρες. Δεδομένου δε ότι υπάρχει και πληθώρα τροπολογιών που έχουν κατατεθεί και φαντάζομαι ότι θα συμβεί ό,τι έγινε χθες το βράδυ, τροπολογίες της τελευταίας στιγμής. Επομένως, η πρότασή μας, κύριε Πρόεδρε, πρώτον, να εξαντληθεί η δυνατότητα συζήτησης και παρέμβασης των βουλευτών. Θα υπάρξει, όπως ορίσατε, ο κατάλογος των βουλευτών και από εκεί και πέρα να είναι ανοιχτός ο κατάλογος για συζήτηση, παρέμβαση των υπολείπων. Δεύτερον, καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει τροπολογίες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το νομοσχέδιο και να αποσύρει και άρθρα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το κατεπτυχό. Στη βάση αυτή, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ζητούμε να εφαρμόσετε τον κανονισμό και να δοθεί η δυνατότητα μιας συζήτησης εξαντλώντας το 10ωρο. Όσον αφορά τους ανεξάρτητους Έλληνες, δεν βιαζόμαστε να φύγουμε πριν το 10ωρο. Ωραία. Το θέμα είναι σημαντικό, απασχολεί τον ελληνικό λαό και με βάση αυτό το κριτήριο θα τοποθετηθούμε στην αίθουσα αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Προεδρείο σας οφείλει μια απάντηση. Επικαλεστήκατε τον κανονισμό. Ο κανονισμός λέει το ανώτατο όριο μέχρι 10 ώρες. Το ανώτατο όριο. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά επειδή επικαλεστήκατε τον κανονισμό, ασφαλώς και θα εφαρμοστεί και δεν μπορεί να γίνει διεύρυνση των ομιλητών, όπως ξέρετε, όπως προβλέπει ο κανονισμός. Κύριε Βορύδη, 2 λεπτά κι εσείς να κλείσουμε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να παρακαλέσω το εξής. Αυτό το σύστημα το οποίο είδαμε λίγο πριν χρησιμοποιείται πλέον από την αντιπολίτευση, κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση, με απόλυτα καταχρηστικό τρόπο. Λοιπόν, να συνεννοηθούμε λίγο γιατί λέει ο κανονισμός. Δεν προβλέπεται, κύριε Πρόεδρε, να κάνουμε συζήτηση πρώτης ενάρξης συζητήσεως επί της ουσίας του νομοσχεδίου. Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί. Έχει αντιρρήσεις η αξιωματική αντιπολίτευση για διατάξεις. Πολύ ωραία, θα μας τις πει. Δεν θα τις λέμε πρώτης ενάρξης συζητήσεως. Υπάρχουν ζητήματα του κανονισμού που θέλει να θέσει κανένας. Επίσης δεν τίθεται γενικώς στα ζητήματα του κανονισμού. Όποιος θέλει να επικαλεστεί ζήτημα του κανονισμού, δεν υπάρχει εδώ αυτό που λέγαμε στη συνέλευση να κάνω διαδικαστικό. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει υποβολή παραβάσεως του κανονισμού με τον τρόπο που προβλέπει ο ίδιος ο κανονισμός. Και δεν είναι σκόνη ο καθένας να λέει ότι να κάνουμε μία πρώτης συζητήσεως, προσυζήτηση, στην οποία γίνονται γενικές τοποθετήσεις. Με συγχωρείτε, θεωρώ ότι πρέπει σε αυτή την αίθουσα να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τον κανονισμό έτσι όπως ακριβώς τα λέει ο κανονισμός. Ωφελημένοι θα βγούμε ως προς την ουσία της συζητήσεως. Εκτός και αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη Βουλή μόνο για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Ωραία. Κύριε Τσούκαλη, ένα λεπτό κι εσείς. Κύριε Καραθανασόπουλος, εσείς. Εμείς δύο κουβέντες, κύριε Πρόεδρε. Είχαμε διαφωνήσει με την υπόθεση του κατεπήγοντος. Η κυβέρνηση αξιοποιεί τη διαδικασία του κατεπήγοντος όταν πρόκειται να κουρσέψει το βιωτικό επίπεδο του λαού, να θυσιάσει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και των δικαιωμάτων του στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Από αυτήν την άποψη εκφράζουμε ακόμη μια φορά τη διαφωνία μας με αυτή τη διαδικασία και ζητάμε, επειδή ακριβώς είναι αυτή η διαδικασία κατ' επιλογή της πλειοψηφίας, να συζητηθούν μόνο τα άρθρα που αφορούν τη διαδικασία του πληστηριασμού και όλα τα υπόλοιπα να αποσυρθούν. Κύριε Τσούκαλη, και εσείς για ένα λεπτό. Τοποθετηθήκαμε στην Επιτροπή. Νομίζω ότι αποδείχθηκε ότι λόγω αμελίας, βαριάς αμελίας των Υπουργών και των Υπουργείων δεν ήρθαν με την κανονική διαδικασία οι συγκεκριμένες διατάξεις. Όμως βρισκόμαστε εντός, μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Εμείς ζητάμε να αποσυρθούν όλες οι διατάξεις που δεν αφορούν τους πληστηριασμούς και με τη διαδικασία του κατεπήγοντος να ψηφιστεί, να συζητηθεί. Πολύ ωραία. Άρα συμφωνήσατε, κατά πλειοψηφία συνεφώνησε το λόγο, το σώμα.
με αυτό το οποίο πρότεινε το Προεδρείο, δηλαδή την εφαρμογή του κανονισμού, όπως είπαμε. Το λόγο έχει ο εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, κ. Γιώργος Γιωργαντάς, για 12 λεπτά.